Καλησπέρα σας. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να σας εξηγήσω λίγο τις σκέψεις πίσω από το παιχνίδι, το διαδικτυακό παιχνίδι που αναπτύξαμε. Το σενάριό μας είναι το εξής. Αυτό που θέλουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά είναι η μέθοδος της φιλογενετικής τοποθέτησης ανώνυμων ακολουθιών DNA. Είναι μία τεχνική, ένας αλγόριθμος, δηλαδή υπάρχει σε λογισμικό που αναπτύξαμε στην ομάδα μου περίπου πριν 10 χρόνια και κάνει το εξής. Υποθέτουμε ότι έχουμε κάποιες ανώνυμες ακολουθίες που πήραμε στο παράδειγμά μας βεβαίως από ένα καημένο πουλάκι που συγκρούστηκε με ένα αεροπλάνο. Επομένως, μορφολογικά δεν μπορούμε πλέον να αναγνωρίσουμε το είδος του πουλιού. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να αναγνωρίσουμε το είδος, παρόλο που δεν έχουμε πια μορφολογικά δεδομένα επειδή το πουλί διαλύθηκε στον κινητήρα, είναι να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της φυλογενετικής τοποθέτησης. Εδώ το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι από ό,τι έχει απομείνει από το καημένο το πουλάκι εδώ που το χτύπησε ένα αεροπλάνο, εξάγουμε την ακολουθία DNA. Μπορεί να είναι μία ακολουθία στην περίπτωση ενός πουλιού ή βέβαια και πολλές ακολουθίες αν στη μάλλον απίθανη περίπτωση συγκρουστήκανε πολλά πουλιά με τον κινητήρα του αεροπλάνου και διαφορετικά πουλιά. Οπότε εδώ έχουμε κάποιες ανώνυμες ακολουθίες και θέλουμε να βρούμε τώρα σε τι είδος ανήκουν. Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε δεδομένο, θεωρούμε δεδομένο, ένα φυλογενητικό δέντρο που περιέχει κάποια γνωστά είδη, τις λεγόμενες ακολουθίες αναφοράς. Οπότε έχουμε ένα δέντρο αναφοράς με γνωστά είδη πουλιών, το οποίο υπολογίσαμε βάσει κάποιων ακολουθιών αναφοράς που είχαμε. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι για να ρωτήσουμε ουσιαστικά, να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς, για να δούμε αυτή η ακολουθία DNA του άγνωστου είδους πουλιού που χτύπησε τον κινητήρα σε ποιο κομμάτι, σε ποιο κλαδί του δέντρου ταιριάζει πιο καλά. Ουσιαστικά, συγκρίνοντας τις ακολουθίες, τις γνωστές ακολουθίες DNA, δηλαδή τις ακολουθίες αναφοράς, με την ανώνυμη ακολουθία που προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε. Οπότε η μέθοδος λέγεται και φυλογενετική ταυτοποίηση ή τοποθέτηση ανώνυμων ακολουθιών. Αυτό βέβαια είναι το παράδειγμα που δίνουμε για τα παιδιά, που ναι μεν είναι ρεαλιστικό, απλά να αναφέρω ότι στην πράξη συνήθως οι ανώνυμες ακολουθίες που θέλουμε να ταυτοποιήσουμε πολύ συχνά είναι από βακτηρίδια. Εδώ λοιπόν, επειδή τα βακτηρίδια ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε μορφολογικά γιατί είναι πολύ μικρά, αυτό που κάνουμε είναι ότι παίρνουμε ένα δείγμα από το έντερο του ανθρώπου ή από το χώμα ή με θαλάσσιο νερό και κάνουμε μία αλληλούχηση σε όλα τα είδη βακτηριδίων που υπάρχουν στο δείγμα που πήραμε. Και δηλαδή αν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας με το έντερο, μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα και να δούμε ποιες και να βγάλουμε τις ανώνυμες ακολουθίες που βρίσκονται σε αυτό το δείγμα και έπειτα να τις τοποθετήσουμε πάνω σε ένα τέτοιο δέντρο αναφοράς, ούτως ώστε να καταλάβουμε, να δούμε ποια είναι η διανομή των βακτηριδίων, τι είδη βακτηριδίων υπάρχουν στο έντερο και σε ποιο ποσοστό υπάρχουν στο έντερο, ούτως ώστε ίσως να βγάλουμε και μία θεραπεία. Αυτή ήταν η εισαγωγή. Ας πάμε τώρα λίγο στο παιχνίδι, στο διαδικτυακό παιχνίδι, που είναι στην σελίδα μας εδώ. Λοιπόν, λέγεται Νέρι Συγκρούσεις. Υπάρχει και ένα ωραίο βίντεο από την Fraport Greece που κάνει μία εισαγωγή για τις συγκρούσεις πουλιών και αεροπλάνων. Αυτό που βλέπουμε εδώ αριστερά είναι το δέντρο αναφοράς που προανέφερα και βλέπουμε εδώ ότι στα φύλλα αυτού του δέντρου υπάρχουν κάποια είδη με κάποιες πληροφορίες που ζουν τη σημερινή μέρα. Και εδώ η εσωτερική κόμβη βέβαια είναι κοινή πρόγονη αυτών των πουλιών.
Αυτό είναι ένα δέντρο αναφοράς και να αναφέρω ότι αυτό το δέντρο είναι ένα πραγματικό δέντρο που υπολογίστηκε βάσει πραγματικών δεδομένων βασιζόμενο σε μια εργασία που δημοσίευσε με το 2014 για τη φιλογένηση των πουλιών. Οπότε, το ένα ζητούμενο είναι να εξηγήσουμε στα παιδιά την ιδέα το τι είναι ένα φιλογενητικό δέντρο και τι είναι η εξέλιξη. Επομένως, αρχίζοντας, μπορούμε να αρχίσουμε πατώντας αυτό το κουμπάκι εδώ που θα μας εξηγήσει τι είναι ένα φιλογενητικό δέντρο και εδώ απλά έχουμε ένα μικρό κειμενάκι που μπορούν να διαβάσουν τα παιδιά για να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι το φιλογενητικό δέντρο, ένα δέντρο εξέλιξης και επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα. Τώρα, παίρνουμε πάλι το παράδειγμα ότι ένα πουλί χτύπησε σε ένα αεροπλάνο και δεν έχουν απομείνει και πολλά πράγματα από το πουλί, οπότε ένα δείγμα πούπουλου ή αίματος του πουλιού θα σταλεί σε ένα μοριακό εργαστήριο το οποίο θα εξάγει το DNA αυτού του πουλιού. Και τώρα τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να παίζουν και πατώντας αυτό το κουμπί γίνει ένας πραγματικός ερευνητής πουλιών. Ωραία. Τώρα, έχουμε κάποιες ακολουθίες DNA εδώ πέρα που υποθέτουμε ότι αντιπροσωπεύουν διαφορετικά είδη πουλιών. Και να αναφέρουμε ότι και αυτά όντως είναι πραγματικά δεδομένα. Και τώρα θέλουμε να ταυτοποιήσουμε το είδος του πουλιού που αντιστοιχεί σε αυτή την αλληλουχία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της φιλογενητικής τοποθέτησης. Αλλά βέβαια πρώτα θα χρειαστεί να εξηγήσουμε τι είναι το DNA, οπότε μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπάκι εδώ, τι είναι αυτές οι ακολουθίες ή γραμματοσειρές και έχουμε μία μικρή επεξήγηση εδώ πέρα που μας λέει, που μας εξηγεί τι είναι οι αλληλουχίες DNA. Και βέβαια είναι ουσιαστικά μία λέξη ή μία γραμματοσειρά. Και εδώ, ένα λεπτό να πάω πίσω. Μπορούμε να εμφανίσουμε μία αλληλουχία DNA όπως την χρησιμοποιούμε πραγματικά, δηλαδή όπως είναι στα αρχεία που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις αναλύσεις αυτές. Εδώ απλά βλέπουμε μία σειρά από AC, G και T. Και τώρα το είδαμε αυτό, νομίζω είναι αρκετά εντυπωσιακό. Ειδικά καλό θα ήταν να επισημάνουμε στα παιδιά ότι όντως πρόκειται περί πραγματικών δεδομένων, ότι δηλαδή δεν είναι μόνο κάτι που φτιάξαμε για παιδαγωγικούς λόγους. Οπότε είδανε τα παιδιά τι είναι το DNA και μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή τη σελίδα εδώ και να αρχίσουν να παίζουν. Οπότε κάνουμε κλικ σε μία από τις αλληλουχίες και αρχίζουμε και κοιτάμε το δέντρο. Η μέθοδος μας της φιλογενητικής ταυτοποίησης μας έχει δώσει κάπου εδώ με ένα ερωτηματικό την θέση του πουλιού αυτού, δηλαδή της αλληλουχίας DNA, στην οποία μόλις κάναμε κλικ. Επομένως, πρέπει να δούμε εδώ λίγο ποια είδη υπάρχουν εδώ. Φαίνεται σαν να είναι πουλιά που δεν μπορούν να πετάνε. Οπότε, από τα 8 πουλιά, τις 8 επιλογές που έχουμε εδώ, πρέπει να επιλέξουμε ποιο θα μπορούσε να είναι. Και εδώ πατάμε τώρα το στρουθοκάμιλο και θα δούμε ότι η απάντηση ήταν σωστή και εμφανίζεται και το πουλί στη σωστή του θέση στο δέντρο. Και έπειτα μπορούμε βέβαια να συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι ή μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για αυτό το πουλί, να εμφανίσουμε την αλληλουχία DNA του και να επιστρέψουμε στην προηγούμενη σελίδα και να συνεχίσουμε με μία άλλη φιλογενητική τοποθέτηση. Ας πάρουμε τώρα την δεύτερη αλληλουχία, την οποία και πάλι ένας πραγματικός αλγόριθμος σε πραγματικό υπολογιστή τοποθέτησε σε αυτό το δέντρο αναφοράς και βλέπουμε ότι πέφτει εδώ με αυτά
τα δύο συγγενικά πουλιά. Ας δώσουμε μία λάθος απάντηση τώρα, ας βάλουμε την κουκουβάγια και βλέπουμε ότι μας ζητάει να προσπαθήσει ξανά ο μαθητής, γιατί αυτό ήταν το λάθος πουλί. Οπότε ουσιαστικά εδώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι η αλληλουχία μας δίνει μία θέση πάνω στο δέντρο και κοιτάζοντας μορφολογικά τα συγγενικά είδη, προσπαθούμε να βρούμε ένα μορφολογικά συγγενικό είδος σε αυτές τις 8 επιλογές που έχουμε εδώ στη δεξιά μεριά. Και σε γενικές γραμμές αυτό ήταν.